Θα πάμε όμως πρώτα να συναντήσουμε τον Φάνη Καραμπατζάκη. Είναι μαζί με τον κύριο Νίκο Κουγουμτζή, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, για να δούμε πώς κινήθηκε η αγορά την Κυριακή που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά. Κάναμε μια μικρή έρευνα. Καλή σας ημέρα. Μας είπαν ότι πήγαν στις βιτρίνες. Καλημέρα, καλημέρα. Πήγαν στα μαγαζιά, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια. Αντιπρόεδρε, η Θεσσαλονίκη λέει ότι πούλησαν χθες. Ήταν μια καλή ημέρα. Καλημέρα καταρχήν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είχε καλό καιρό εχθές, ο κόσμος βγήκε έξω, κυκλοφόρησε, είδε τις βιτρίνες. Αρκετός κόσμος είδε μόνο τις βιτρίνες, γιατί κυκλοφόρησαν λίγες τσάντες. Σε σχέση όμως με την προηγούμενη Κυριακή θα έλεγα ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Τώρα βέβαια από εδώ και πέρα ευελπιστούμε από αύριο ουσιαστικά και σήμερα που θα μπει και το δώρο των ιδιωτικών υπαλλήλων, ίσως και με τα επιδόματα που θα μπουν στους λογαριασμούς, ενδεχομένως να αρχίσει να ζεσταίνεται η αγορά. Πάντως σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι κρατάμε μικρό καλάθι. Παρότι κυκλοφορούν πολλά καλάθια στην αγορά, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε πει επανειλημμένα, ότι δυστυχώς ο Έλληνας καταναλωτής αυτή τη στιγμή δεν έχει χρήματα. Ναι. Τα χρήματα έχουν περιοριστεί, έχουν ψαλίδιστεί τόσο από την ακρίβεια όσο και από την ενεργειακή κρίση, και αυτό έχει δημιουργήσει τρομακτικό πρόβλημα στα ταμεία μας και στην σίγουρα, αγορά. Σίγουρα, αλλά τώρα οι καταστηματάρχες από αυτές τις μέρες περιμένουν όμως, κύριε Κουγιουμτζή, να βάλουν και εκείνοι κάτι στα ταμεία, έτσι. Έτσι, κυρία Φόσκολου, έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν οδηγούνται προς τα εκεί. Και το έχουμε πει ότι θα πρέπει να τονωθεί το εισόδημα πρώτα των Ελλήνων καταναλωτών, των ελληνικών οικοκυριών, ούτως ώστε να μπορούμε να δούμε και εμείς ουσιαστικά μια καταναλωτική δυναμική. Και αυτό θα γίνει μόνο με μείωση του ΦΠΑ. Το έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον και σε εμπορικό σύλλογο αλλά και σε επαγγελματικό επιμελητήριο, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και μείωση επιτέλους του φόρου στα καύσιμα, μήπως περισσέψει και λίγο χρήμα και για την αγορά. Τώρα με όλα τα άλλα καλάθια και λοιπά, νομίζω ο κόσμος... Σε σχέση με το Market Pass φαίνεται να είστε εκτός. Ναι, ναι, από τις πρώτες δηλώσεις και του Υπουργού Ανάπτυξης φαίνεται ότι είμαστε εκτός. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει διόρθωση αύριο, θα καθίσει στη Βουλή. Οπότε να δούμε αν είμαστε εντός. Αλλά προς το παρόν εντός είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ και θα έλεγα ότι γίνεται και μια καλή διαφήμιση σε 5 ομίλους. Οδηγείται ο κόσμος πια... Πάντως, κύριε Αντιπρόεδρε, οπότε αγοράζει και τα πάντα. Κύριε Αντιπρόεδρε, εδώ φαίνεται όμως να έχουν μπει, λέει, και φούρνοι μέσα και μίνι μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, δεν ξέρω, δεν φαίνεται να είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Γιατί και εγώ το ίδιο ερώτημα έθεσα μέσα στην αρχή. Δεν ξέρω αν είναι και τα εμπορικά καταστήματα πέρα από όλα τα άλλα. Από ό,τι φαίνεται. Ναι, υπάρχει ένα ερώτημα. Mm-hmm. Ξέρετε, τα σούπερ μάρκετ πουλάνε και όλα τα άλλα είδη και τα δικά μας. Ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρικά είδη κλπ. Μα γι' αυτό το θέσαμε. Καταλαβαίνω ότι θα οδηγηθεί ένας πολλής κόσμος έτσι, και πολλοί καταναλωτές προς τα σούπερ μάρκετ. Για να κάνουμε... Να πούμε ότι είναι οι μόνοι κερδισμένοι και από την πανδημία και από παντού. Οπότε υστερούμε αυτή τη στιγμή και δυσανασχετούν ουσιαστικά τα συνοικιακά καταστήματα και τα παντοπολία και τα εμπορικά καταστήματα. Έχω έλεγα, ρε παιδάκι μου, για μια διαδικασία, αφού σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κουγιουμτζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.